Το φαγητό είναι μια ανάγκη που ο καθένας μας προσπαθεί να την ικανοποιήσει είτε μαγειρεύοντας στο σπίτι του είτε αγοράζοντας φαγητό απ' έξω. Πάμε να δούμε τι γίνεται όμως όταν κανείς παραγγέλνει απ' έξω και πώς έχει επηρεαστεί αυτή η συνήθεια των Ελλήνων στο fast food μέσα από την οικονομική κρίση. Πιστεύω τα τελευταία χρόνια, ειδικά ο δωραμηνός λαός, το έτοιμο το φαγητό το έχει περιορίσει λόγω και της οικονομικής κρίσης. Αλλά και πάλι καλά, εμείς, δόξα τω Θεώ, επειδή είμαστε 23 χρόνια στο είδος, φέρνουμε κάθε μέρα νοπά κοτόπουλα φρέσκα κάθε μέρα. Μας προτιμάνε το φαγητό. Είναι κάτι που είναι καθημερινή ανάγκη για τον ανθρώπινο οργανισμό. Και δεν το αφήνουν. Είναι το τελευταίο που θα εξαλειφθεί από την αγορά, νομίζω. Κατά πόσο προτιμούν το έτοιμο φαγητό? Ανάλογα με τη δυνατότητα του καθένος. Νομίζω ότι έχει περισσέψει αυτή η πελατεία. Αρκετή. Πέρα όμως από το έτοιμο φαγητό, το γρήγορο φαγητό, το fast food όπως συνηθίζεται να το λέμε, υπάρχουν και τα καταστήματα τα οποία απολούν έτοιμο φαγητό αλλά μαγειρεμένο, όπως αυτό πολλές φορές που τρώμε στο σπίτι. Τώρα τελευταία τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Κάποτε ήρθε αυτό το αμερικανικό fast food, έμεινε αυτό, μετά ξεκινήσαν τα snack bar κλπ, τα οποία και δουλεύουν ακόμη, τα καλά snack bar. Τώρα όμως έχουμε μια στροφή μεγάλη στο έτοιμο φαγητό. Στο μαγειρεμένο έτοιμο φαγητό. Στο μαγειρεμένο έτοιμο φαγητό και στη μεσογειακή κουζίνα. Έτσι. Στο είδος μας τα εστιατόρια που δουλεύουν καλά υλικά, έξτρα παρθένα, βιολογικά, λαχανικά κλπ, είναι στα πάνω τους. Έτσι, αν έρθετε και δείτε εδώ καθημερινά που έχουμε 30 με 35 φαγητά, αυτό τα λέει όλα. Έτσι. Ξεκινήσαμε μια επιχείρηση που είχε 2 άτομα και τώρα αποσχολεί τα τριπλάσια. Είμαστε καλά, ο κόσμος ζητάει κάθε μέρα και κάτι παραδοσιακό. Έτσι. Το έχει ρίξει ακόμη στις σούπες, κατανοούνται που λέει σούπες, ακόμη και οι φατσουλάδες, οι φακές, τα όσπρια δηλαδή. Και πάρα πολλοί έχουν τα μαγειρεμένα φαγητά. Πάρα πολλοί. Έτοιμο φαγητό. Για ποιο λόγο? Εντάξει, λόγω δουλειάς αυτή τη στιγμή δεν πρόλαβα να φάω σπίτι. Γι' αυτό.